Έχουμε πει ότι ο Δήμος έχει αποστολή να υπηρετεί τους δημότες. Για να τους υπηρετήσει σωστά, θα πρέπει να έχει επαφή μαζί τους, κυρίως ο Δήμαρχος. Το γραφείο του Δημάρχου είναι πάντα ανοιχτό και είναι ανοιχτό στην έδρα. Όμως υπάρχουν άνθρωποι, συμπολίτες μας, συνδημότες μας, οι οποίοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν την έδρα, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να έρθουμε εμείς κοντά στους δημότες. Αυτός είναι και ο σκοπός της σημερινής συνάντησης που κάνουμε εδώ στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Γοργοποτάμου, στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας. Σκοπός μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη. Ο Δήμος Λαμίων δεν είναι μόνο το κέντρο της πόλης, δεν είναι μόνο η Λαμία, η Δημοτική Ενότητα της Λαμίας, είναι και τα χωριά του, είναι οι Δημοτικές Ενότητες και ξεκινάμε αυτό το κύκλο επαφών συγκροτημένα με τις υπηρεσίες, με υπηρεσιακούς παράγοντες, με τους αρμόδιους αντιδημάρχους όπου απαιτείται, για να δούμε τα προβλήματα σε κάθε Δημοτική Ενότητα, ξεκινώντας από το πρώην Δήμο Γοργοποτάμου, Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου, θα ακολουθήσει η Δημοτική Ενότητα Ιπάτης, η Δημοτική Ενότητα του Λιανοκλαδίου και η Παύλιανη. Έχουμε πει από την αρχή ως Δημοτική Αρχή ότι Δήμος Λαμίας δεν είναι μόνο η πόλη της Λαμίας στα στενά της όρια, αλλά είναι και οι Δημοτικές Ενότητες, οι οποίες περιήλθαν στο Δήμο μετά τη συνένωση με τον Καλλικράτη. Υποδεχόμαστε λοιπόν μετά από πολλά χρόνια στο κτίριο αυτό εδώ το Δημαρχείο του πρώην Δήμου Γοργοποτάμου, της Δημοτικής μας Ενότητας, τον Δήμαρχο, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά Δήμαρχος, όχι απλά για μια κοινωνική επίσκεψη και μια προσωπική, αλλά έρχεται θεσμικά και διοικητικά στη Δημοτική Ενότητα να κάνει αυτό που θεωρούμε εμείς απαραίτητο και πολύ σημαντικό, άμεσες επαφές με ανθρώπους και με πολίτες της Δημοτικής μας Ενότητας για να συγκεντρώσουμε τυχόν προβλήματα και θέματα που υπάρχουν για να μεταφερθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες και αντιδημάρχους. Είναι πολύ ευχάριστο που μετά από τόσα χρόνια αποφάσισε ο Δήμαρχος, με δικιά του ευθύνη βέβαια, να ανοίξει το δημοτικό κατάστημα στο Δήμο Γοργοποτάμου, στον πρώην Δήμο Γοργοποτάμου. Τον ευχαριστούμε. Είναι κοντά στους δημότες, ακούει όλα τα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Όσο μας αφορά σαν κοινότητα Κουμαριτσίου, θέλω να πω ότι δεν έχουμε κανένα θέμα και προχωράμε. Ελπίζω η συνέχεια να είναι έτσι όπως πάμε αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ θετικό το μήνυμα που έδωσε σήμερα ο Δήμαρχος. Είναι ο πρώτος Δήμαρχος που έρχεται σε καλλικρατικό Δήμο, περιφερειακό καλλικρατικό Δήμο όλα αυτά τα χρόνια. Αφού γκρένεται τους πολίτες, θα ακούσει τα παράπονα και είμαστε σε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι να συνεχιστεί σε όλους τους Δήμους για να είμαστε σε μια συχνή επικοινωνία για να μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα σε όλα τα χωριά του Δήμου, γιατί ο Δήμος δεν είναι μόνο η Λαμία, είναι και η περιφερειακή Δήμη.